that you run, 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 that you run, run. Sans toi, ange tendre et naïf, je croyais ce qu'il disait. Il avait sa manière de dire. Voilà. Je ne pouvais plus répondre de moi. Oh, c'était fantastique. Encore mieux qu'au cinéma. Ah, oui. L'argent, l'amour, puis il y avait le risque. Et c'était toujours les autres et moi. Sylvie Vartan, bravo. Et les élèves, merci pour ce cadeau Sylvie, Leroy merci Brown. Beaucoup. Leroy Brown, en personne. J'adore le look avec la fourrure. Je peux vous poser une question? Comment vous faites pour... Comment vous faites pour cette énergie? Vous arrivez comme ça? Je dois à mes parents. Hein. Bravo. In a while, maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι εδώ. Πήραμε μία γεύση από Star Academy, Νίκο Αλιάγκα, Παρίσι. Φανταστικά παιδιά. Μεγάλοι καλλιτέχνες εκεί παρουσιάζονται. Και φοβερά σοου. Mm-hmm. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα προσωπικά. Τα δικά σου. Όπως νομίζεις. Η καθημερινή η δουλειά. Mm-hmm. Κάθε μέρος στο κέντρο. Το οποίο εργάζεσαι. Δεν έχεις πρόβλημα με την προσωπική σου σχέση. Πόσο με φτύρει, ας πούμε. Ναι. Και πρόβλημα με τη σχέση σου. Όχι. Κάνα πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος με τον οποίο είμαι μαζί μου έχει εμπιστοσύνη και από εκεί ξεκινάνε όλα. Μήπως ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση είναι από τον ίδιο χώρο? Δεν πιστεύω ότι παίζει ρόλο αυτό. Πώς δεν παίζει, όταν είναι ένας άνθρωπος είναι στον ίδιο χώρο, ξέρει τα προβλήματα νομίζω. Αυτό ναι, βοηθάει, αλλά δεν νομίζω ότι αν είναι ένας άνθρωπος να την κάνει και δεν είναι ας πούμε σωστός, θα την κάνει σε όλα τα είδη δουλειά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει σε ένα γραφείο. Θες να πεις ότι επειδή είμαστε στη νύχτα έχουμε περισσότερο. Αυτό ακριβώς δηλαδή. Όταν είναι ένας άνθρωπος της ημέρας. Ναι, εγώ δεν δουλεύει την ημέρα. Έτσι, οπότε δεν ισχύει αυτό. Είναι για δύσκολο για έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ένα γραφείο το πρωί ναι. και πρέπει να ξυπνήσει στις 7 για να είναι ξέρω εγώ στις 8.30 στο γραφείο του. Ναι. Δεν πρέπει να ξυπνήσει κάθε μέρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ξενυχτάτε όμως. Πώς το κάνετε αυτό? Εδώ πηγαίνουν κατευθείαν από τα κέντρα στις δουλειές τους. Πώς γίνεται? Και κοιμούνται αυτό? Το απόγευμα. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς. Και κοιμούνται το απόγευμα. Ξυπνάνε η ώρα 11-12 και ναι. συνεχίζουν μετά τη διασκέδαση. Άρα και να θέλουν να την κάνουν δεν μπορούν. Με τίποτε. Με τίποτε. Ωραία.
θα ήθελες, γιατί έχουμε δει αρκετές φορές στον τύπο η προσωπική σου ζωή να βγαίνει. Όχι, με τίποτα. Δεν σου αρέσει. Όχι, το θεωρώ είναι πολύ αερό για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι αγαπάω και ό,τι το έχω για μένα, δεν θέλω να το μοιράζω με τον κόσμο. Ξέρεις όμως ότι διάφοροι συνάδελφοί σου το κάνουν επίτηδες. Πληρώνουν για να βγουν κάποια πράγματα δικά τους και στον έντυπο τύπο και στην τηλεόραση ακόμη, για να είναι πάντα στην επικαιρότητα. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και συνάδελφοί μου που δεν θα το κάνουν, όπως και εγώ. Οπότε... Πολύ λίγα είναι τα άτομα, Μαρία, επειδή είμαι στο χώρο. Ναι, μ' αρέσει να ξέρω, ανήκω στους λίγους. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να ανήκω στους λίγους. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θεωρώ πολύ χυδαίο από την άποψη ότι το θεωρείς και αυτό ένα μέρος της δουλειά σου. Δηλαδή, κάνεις μία σχέση, ξέρω εγώ, με τον τάδε ή με την τάδε, μόνο και μόνο για να το χρησιμοποιήσεις στη δουλειά σου. Αυτό. Είσαι ωραία κοπέλα, έχεις πολύ ωραίο σώμα, πολύ ωραία σιλουέτα. Αν σου γινόταν μια πρόταση για μια γυμνή φωτογράφηση, θα την έκανες? Και μπορεί να σου έχει γίνει κιόλα, δεν είμαι σίγουρος. Το λέω για να προωθείς την δισκογραφική σου δουλειά. Γιατί πάρα πολλές τραγουδίστρες το έχουν κάνει. Μου γίνεται εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Το ξέρω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ ο κόσμος που με έχει εμπιστευτεί για αυτό που κάνω και που με έχει αγαπήσει για αυτό που κάνω. Να γυρίσει και να πει ότι δείχνω το σώμα μου για να προωθήσω τη δουλειά μου. Θέλω να ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή να δείχνω όσο το δυνατόν λιγότερο. Μπορώ να είμαι εντυμένη και μέχρι εδώ και να με γουστάρει ο κόσμος για αυτό που κάνω. Αυτό θέλω. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλω να είμαι σεξουαλική, προκλητική, όλα αυτά που πρέπει να είναι μια τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή και γουστάρω κιόλας, γιατί μου αρέσει. Αλλά την άλλη, δεν θέλω να μπερδεύονται αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, φλερτάρεις όταν είσαι πάνω στην πίστα. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, σεξουαλισμός υπάρχει στη ζωή μας πάντα. Δηλαδή αυτό είναι το. Δηλαδή το να κοιτάς τον πελάτη κάτω, το να παίζεις με τον πελάτη. Και εννοώ πάντα με την καλή έννοια. Συνήθως παίζω πιο πολύ με τις γυναίκες, κάνω πλάκα δηλαδή περισσότερο. Και όταν συνοδεύεται μια γυναίκα με έναν άντρα, ποτέ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μ' αρέσει. Αλλά βλέπω όλους τους πελάτες άξιους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε το κάτι παραπάνω με τους άντρες. Όχι. Θα παίξω, θα διασκεδάσω μαζί τους, θα περάσουν και αυτοί καλά, θα τραγουδήσουν και αυτοί, θα τους δώσω το μικρόφωνο. Μέχρι εκεί, δηλαδή στα όρια της πλάκας. Όχι παραπάνω. Αυτό λέω. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το φλερτ, ας το πω έτσι, μεταξύ τραγουδιστή και πελάτη κάτω. Σίγουρα. Γιατί νομίζω ότι δένεσαι περισσότερο και περνάει ο κόσμος καλύτερα. Ναι. Εμένα μου αρέσει να είμαι σεξι στη ζωή μου και μου αρέσει να ντύνομαι και όμορφα και να προσέχω τον εαυτό μου. Μ' αρέσει να αρέσω όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και σε εσένα αρέσει να αρέσεις και σε όλο τον κόσμο. Και φαίνεται βέβαια από το ντύσιμο το οποίο κάνεις και πάνω στη σκηνή. Από εκεί και ύστερα όμως, με το που θα κατέβω από τη σκηνή, είμαι πάρα πολύ χαμηλών τον άνθρωπος. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη με πολύ απλά πράγματα. Ωραία, Μαρία, μια που μιλήσαμε για μόδα, πάμε να δούμε τι προτείνουν μεγάλοι μέτρες της θραπτικής, υψηλής θραπτικής μάλλον, για το φετινό χειμώνα. Πάμε να δούμε. Φύγαμε. Thank you.
Yeah, 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 yeah.